Γέμισε χαμόγελα και πνεύμα αθλητικό το Δημαρχείο Χερσονήσου με το Δήμαρχο Γιάννη Μαστοράκη, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου να απονέμει τιμητικές διακρίσεις στους πρωταθλητές κατοίκους της περιοχής. Είχαμε την τύχη και την τιμή να βραβεύσουμε τους πρωταθλητές του τόπου μας σε διάφορα αθλήματα, αγόρια και κορίτσια που καταβάλουν καθημερινά μια σημαντική προσπάθεια για να μπορούν να διατηρούνται σε υψηλές θέσεις στον πρωταθλητισμό, στα αθλήματα τα οποία έχουν επιλέξει. Είναι μεγάλη τιμή που μας έκανε σήμερα ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ο κύριος Μαστοράκης, ο Γιάννης, τον οποίο και ευχαριστούμε. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πλευράκη, την Δέσποινα, η οποία σε οτιδήποτε και αν τη χρειαστήκαμε μεσολάβησε με χαρά και ήταν δίπλα μας σε όλη την προσπάθεια έως και τους Παραολυμπιακούς του 2016. Θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιάννη Μαστοράκη, το Δήμο Χερσονήσου, που μας στήριξε, μας στηρίζει και πιστεύει στις δυνατότητές μας για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο για τους αθλητές, όπου η στήριξη από την πλευρά της επίσημης πολιτείας είναι τουλάχιστον ανεπαρκής, η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να αναλάβει ενεργό ρόλο. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό η στήριξη που μας δίνει ο Δήμος Χερσονήσου. Το άθλημά μας είναι ένα άθλημα το οποίο χρειάζεται εξοπλισμό, ο οποίος έχει αρκετά υψηλό κόστος. Για μας η κάθε βοήθεια είναι τεράστια βοήθεια, γιατί μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να αγοράσουμε εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσουμε σε αγώνες στα παγκόσμια πρωταθλήματα που ακολουθούν. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε μόνες μας και είναι πολύ σημαντικό να μας στηρίζουν και να μας βοηθάνε. Από την Ομοσπονδία δεν έχετε κανένα είδους υποστήριξη αυτή? Εντάξει, υπάρχει στήριξη, απλά δεν είναι κατάλληλη ώστε να μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα έξοδα και δηλαδή δουλεύουμε για να τα βγάλουμε πέρα. Είναι πολύ δύσκολο να προσπαθείς τόσο πολύ καθημερινά και να μην σε στηρίζει το περιβάλλον σου. Οπότε νιώθουμε μια επιπλέον όθηση για να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Ο αθλητισμός είναι υγεία, είναι παιδεία, είναι πολιτισμός. Και εύχομαι όλοι να το καταλάβουν και περισσότερο οι νέοι αλλά και οι ενήλικες. Ανάμεσα στους πρωταθλητές που βραβεύτηκαν και ο 10χρονος Δημήτρης, αθλητής του γκολφ, που πριν από λίγες ημέρες γύρισε από το Άμπου Ντάμπι. Κέρδισα πρώτη θέση στο μονό, εναντίον όλου του αματέου. Και πήραμε δεύτερη θέση στο ομαδικό. Μου προσφέρει να είμαι χαρούμενος, να έχω υπομονή και να πηγαίνω και σε άλλες χώρες να παίζω.